Λοιπόν, έχουμε πολύ καιρό να συνομιλήσουμε και πρέπει να τα λέμε πιο συχνά, διότι παρακολουθούμε τη δραστηριότητα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων όσον αφορά την τουριστική προβολή των νησιών. Κακά τα ψέματα, όλοι πιστεύουμε στη χώρα αυτή ότι η ατμομηχανή της οικονομίας μας είναι ο τουρισμός και νομίζω ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνουν και η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Συζητιέται το θέμα εδώ και στο δικό μας το νησί, στη Λευκάδα που έχει και το πλεονέκτημα σε εισαγωγικά της εύκολης πρόσβασης και το έχει μετατρέψει τα τελευταία χρόνια σε έναν απόλυτα δημοφιλή προορισμό. Τώρα με την ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών δικτύων, νομίζω θα συμφωνήσει μαζί μου ο κ. Γαλιατσάτος ότι και η Λευκάδα μεταξύ των πανέμορφων νησιών του Ιωνίου είναι το απόλυτο hot spot για να μιλήσω international, κύριε Γαλιατσάτε. Καλό απόγευμα, τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας, ευχαριστώ. Αλλά μην λέμε τη λέξη hot spot τώρα και κάποιος κάτσει και πάει το μυαλό του στα hot spot του Αιγαίου. Στο μεταναστευτικό. Απόλυτο, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μένω λοιπόν στον προορισμό. Έχουμε δέκα, κοιτάξτε. Κύριε Γαλιατσάτε, μια θερμή παράκληση. Αν μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο δυνατά ή κοντά στο στόμα το τηλέφωνο, γιατί δεν σας ακούμε καλά. Βεβαίως. Λοιπόν, νομίζω τώρα να με ακούτε καλύτερα. Πολύ, πολύ καλά. Ακούστε, τα Ιόνια νησιά δεν θέλουν τώρα νεολογισμούς. Είναι Ιόνια νησιά. Έτσι, δεν πρέπει να αποφεύγονται νεολογισμοί, διότι τα Ιόνια νησιά πλέον έχουν αναγνωρισιμότητα μεγάλη. Το brand Ιόνια Island κάτω από το country brand Greece. Πλέον και τα destination brands, Corfu, Paxos και τα λοιπά, είναι αναγνωρισμένα. Έχουν μεγάλη αναγνωρισιμότητα, οπότε δεν χρειάζονται να βάλουν ακόμη το έτσι, γιατί καμιά φορά δεν πέφτει και το λέω για παράδειγμα τώρα. Κύριε Γαλιατσάτε, ζητώ και πάλι συγγνώμη, δεν σας ακούμε καθαρά. Δεν σας ακούμε καθαρά, πρέπει να μιλάτε από hands-free, υποθέτω, έτσι δεν είναι? Όχι, δυστυχώς δεν μιλάω από hands-free και μήπως από hands-free θα είναι καλύτερα, μισό λεπτάκι αν μου επιτρέπετε. Να το κάνουμε τότε καλύτερα να γίνει έτσι, κύριε Γαλιατσάτε, εγώ σας δίνω χρόνο. Τώρα είμαστε εντάξει. Πάρα πολύ καλύτερα, πάρα πολύ καλά. Ωραία, τελείωσε. Δυστυχώς δεν είχα hands-free, γι' αυτό τώρα που το βάλαμε είμαστε καλύτερα. Άψογα. Λοιπόν, λέγατε λοιπόν, κύριε Γαλιατσάτε, ότι τα Ιόνια νησιά έχουν ένα δυνατό brand και δεν χρειάζονται, πιστεύετε? Αλλά δεν χρειάζονται ιδιαίτερα κοσμητικά δίθεν και τα λοιπά, έτσι. Είναι μια χαρά. Τα τελευταία τρία χρόνια δεχτήκαν επιπλέον του τουρισμού που είχαν άλλο 1 εκατομμύριο κόσμο. Είμαστε με επίσημα στοιχεία της Ελστάτ τελευταία περιφέρεια στην ανεργία. Τρίτη στο κατακεφαλήν εισόδημα από 7η που είμαστε. Και με στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος που βγήκανε πρόσφατα μέχρι 31 του 2017, έτσι, είμαστε πανελλήνιος 5η στην επισκεψιμότητα, 4η στις διανυκτερεύσεις, αλλά στις εισπράξεις 3η. Δηλαδή η μέση, η εισπράξη, η διανυκτέρευση, σε αυτό είμαστε 1η στην Ελλάδα. Και στην αναεπίσκεψη δαπάνη η Κρήτη μας περνάει 1 ευρώ. Δηλαδή μαζί με την Κρήτη πρωταγωνιστούμε στην αναεπίσκεψη εισπράξη. Έτσι λοιπόν αυτές οι επιδόσεις είναι απίθανες. Υπάρχει τρομακτική ζήτηση. Πίστεψτε με ότι σήμερα, τη μισή μέρα, μιλούσα συνεχώς με το Υπουργείο Τουρισμού και με την Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων για να εξασφαλίσουμε κάποια σλότς στα αεροδρόμια της Κεφαλονιάς και της Ακίνθου. Μάλιστα. Έτσι. Δηλαδή έχουμε πλέον και τα αεροδρόμια μας βαίνουν προς κορεσμό, αλλά και δεν υπάρχουν κρεβάτια. Έτσι, tour operator μεγάλος μου είπε πρόσφατα στην Ολλανδία, αν του βρω 100-150 κρεβάτια στην Κεφαλονιά, αλλά ούτε στον Ιρός. Μάλιστα. Και αυτά τα σημάδια είναι από τώρα που είμαστε ακόμα στην καρδιά του χειμώνα, κύριε Γαλιατσάτε, ναι, δεν είναι? Και επιπλέον άλλη μια διάσταση ποιοτική είναι ότι παχαίνουν συνεχώς, εντός εισαγωγικών παχαίνουν, οι μήνες Μάρτης, Απρίλης και Μάης και Οκτώβρης. Μάλιστα, μάλιστα. Έτσι, αυτό, δηλαδή επιμικρύνεται η σεζόν και εδώ είναι ένα θέμα, κύριε Κουνιάκη, θέλω τη βοήθεια σας. Βεβαίως. Θα πρέπει όλοι να ενσκύψουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την εκρηκτική άνοδο που θα έχουμε και το 2018 σε σχέση με το 2017, ώστε να μην έχουμε προβλήματα. Δηλαδή να είναι οι παραλίες μας καθαρές. Ναι μεν το Μάρτιο μπορεί να μην πάει κάποιος να κάνει μπάνιο, αλλά θα επισκεφθεί μια παραλία, θα τραβήξει μια φωτογραφία και θα τη στείλει στους φίλους του στο Facebook, στο Instagram κλπ. Έτσι λοιπόν, εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί εδώ και 40 χρόνια όλοι λέμε τη νίκηση τη σεζόν.
δημοσιεύματος είναι, ότι είχε υπάρξει, αυτή η πρωτοβουλία έγινε σαμποτάζ από τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Γαλιατσάτο. Και μάλιστα. Ορίστε, έπεισα από τα σαμποτάζ. Αυτό ακριβώς. Να σας πω λίγο, παρακαλώ πάρα πολύ, το σκεπτικό όπως το διαβάζω και θέλω το σχόλιο σας. Το είπε αυτό ο κύριος Σκιαδαρέσης. Ο κύριος Σκιαδαρέσης είπε. Ωρε μπράβο του κύριου Σκιαδαρέση. Για πείτε μου, σας παρακαλώ, ναι, πείτε μου. Ο κύριος Καδαρέσης είπε, είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε να κατοχυρώσουμε ως επιμελητήριο το brand name. Μιλήσαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας. Συγγνώμη, μια διακοπή. Παρακαλώ. Τι σημαίνει το brand name κατά τον κύριο Καδαρέση? Τι εντύπωση έχει ο κύριος Καδαρέσης? Ξέρει τι σημαίνει brand name ως κύριος Καδαρέσης? Αυτό που λέγατε, γιατί ακούστε, έχει προηγηθεί θέμα. Έλαβα από το αρχές Αυγούστου. Ναι. Του 2017, μια επιστολή από το επιμελητήριο Λευκάδας που μου παρέθεται εκεί πέρα κάποια πράγματα, τα οποία, τι να πω, απάντησα και τοποθετήθηκα και απάντησα με επιχειρηματολογία ξεκάθαρα ότι αυτό το πράγμα είναι επικώς απαράδεκτο. Έτσι, για συνεχίστε όμως, τι άλλο λέει? Θέλω λίγο να το πάρουμε, ξέρετε τι θέλω, θέλω λίγο να το πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί... δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Θέλω λίγο να σας πω τι είπε χθες στη συνέντευξή του. Ήταν στην ιστοσελίδα Λευκάδα Web. Είπε ότι εμείς στείλαμε την επιστολή μας στον υπεύθυνο τουρισμού στην περιφέρεια, τον κύριο Γαλιατσάτο. Μας απάντησε ότι αυτό που αποφασίσαμε όλοι εμείς οι φορείς στη Λευκάδα δεν είναι καλό κατά την άποψή του και δεν πρέπει να το προωθήσει η περιφέρεια. Το brand name δεν του αρέσει. Θέλει πολλά χρήματα, μας λέει. Έχει διάφορες απόψεις πάνω στο θέμα. Εμείς του είπαμε, κατοχύρωσέ το και θα αναλάβουμε τα έξοδα. Πάλι αρνήθηκε. Προσπαθεί να με πείσει ένας κεφαλονίτης ότι θέλει το καλό της Λευκάδας. Εμένα δεν με έπεισε κανείς. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και δεν θα το εγκαταλείψουμε. Ως επιμελητήριο έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία να κατοχυρώσουμε το εμπορικό σήμα και σε 4 μήνες θα το έχουμε έτοιμο. Ο δικός μας αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Χαλικιάς, μας είπε ότι με την τροπή που έχει πάρει το θέμα, μόνο ο περιφερειάρχης μπορεί να το λύσει. Ο ίδιος δεν θέλει να κοντραριστεί με τον αντιπεριφερειάρχη τουρισμού. Εγώ θα κάνω πάλι συζήτηση με τον περιφερειάρχη για το θέμα και θα επιμείνω. Αυτό υπόθηκε εχθές όσον αφορά το brand. Θέλω λίγο πραγματικά να μας πείτε τα γεγονότα. Τι έχει συμβεί, αν έχετε μιλήσει με τον κύριο Σκιαδαρέση και τι πραγματικά έχει συμβεί. Κοιτάξτε, είναι εξόχως συκοβαντικό αυτό το πράγμα, το οποίο λέει για μένα, και είναι και αισχρό. Γιατί είναι ψευδές. Είναι ψευδές. Εγώ δεν το είπα, εγώ δεν επισήλθα σε θέματα χρημάτων, άσχετα αν αυτός έχει στο μυαλό του να βγάλει δίσκο και να εισπράξει χρήματα. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Εγώ του είπα ότι αυτό είναι απαράδεκτο, δεν συνάδει με τη στρατηγική και με την επιστημονική άποψη. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε το Λεύκας Islands, όπως δεν έχουμε και το Ρόδος Islands και το Κεφαλόνια Islands και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί δηλαδή να εκλάβει roaming έτσι και διεισδυτικότητα με αυτό το brand η Λευκάδα. Η Λευκάδα μέσω του Ionian Islands μπορεί να πάρει, γιατί έτσι παίρνουμε όλοι μαζί, σε συνδυασμό και με την Κέρκυρα, σε συνδυασμό και με την Κεφαλονιά, και με την Ιθάκη, και με τη Ζάκηθο και με το Μεγανήσι. Λοιπόν, τα εξήγησα τα επιστημονικά, τα απέστειλα και δεν επισήλθα καθόλου σε θέματα οικονομικά. Αυτό είναι ψευδέστατον το οποίο λέει ο κ. Σκιαδαρέση. Εγώ μπορώ να σας στείλω και να τα δημοσιεύσω ακόμα αυτά τα οποία του έγραψα. Εσείς στείλατε επιστολή, στο επιμελητήριο, κύριε Γαλιατσάτα, στείλατε επιστολή. Βεβαίως και δεν την δημοσίευσα για να μην γελάσει κάθε πικραμένος. Για να μην γελάσει κάθε πικραμένος με το εγχείρημα του κυρίου Σκαδαρέση, δεν το έδωσα διαστάσεις. Έτσι. Λοιπόν, αν θέλει να τον βγάλω αύριο το πρωί στον τύπο, πάρα πολύ ευχαρίστως, εγώ σας το στέλνω σε 3 λεπτά και σε εσάς. Ωραία, εμείς θα το θέλαμε να το δημοσιεύσουμε. Έχει ενδιαφέρον να κατατεθεί έτσι, στην κοινή γνώμη της Λευκάδας, κύριε Γαλιατσάτο, η δική σας απάντηση είναι τεκμηριωμένη. Για να γελάσει ο κάθε επικραμμένος. Λοιπόν, ακούστε, του γράφω μέσα του κύριου Σκιαδαρέση, ότι τι θέλει και δεν εγγύζει στον μπραντ. Δηλαδή, είναι εσείς εκεί που λέγεστε, αν μου επιτρέπετε, Παναγιώτης Κουνιάκης, αύριο να ακούσει κανείς Κουνιακόπουλος. Λέω για παράδειγμα, με συγχωρείτε. Ναι. Τι σχέση θα έχει το άκουσμα Κουνιακόπουλος με το κύριο Παναγιώτης Κουνιάκη σήμερα? Θα έχει καμία σχέση? Λοιπόν, έτσι ακριβώς τα μπραντ δεν τα πειράζεις, δεν τα εγγύζεις και μάλιστα εξήγησα και το ιστορικό, γιατί ο κύριος Κιαδαρέσης σε σχέση με μένα είναι νεόκοπος περί τα κοινά. Αυτό η δουλειά, αυτή έχει καθιερωθεί αυτό
από το 1997, όταν ήταν Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ιουνίων Νήσων, ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, που τότε ξεκινήσαμε ως περιφέρεια να βγαίνουμε στο εξωτερικό, και πάντοτε η προμετωπίδα του περιπτέρου μας έλεγε Ionian Islands. Δηλαδή ή στην Ιταλία έλεγε Ionia Isole, ή στη Γερμανία Ionisia Isel, όπως είναι ανάλογα. Λοιπόν, αυτή ήταν η αναγνωρισιμότητα στην προμετωπίδα των περιπτέρων, αλλά και εν συνεχεία οι tour operators στις μπροσούρες τους αυτό έχουν, Ionian Islands. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό που λέτε, ένα λογότυπο της περιφέρειας που μπαίνει σε όλες τις μπροσούρες των νησιών. Δηλαδή, και εσείς λέτε αυτή τη στιγμή, για να το καταλάβουμε, ότι δεν μπορεί ένα νησί, ενώ υπάρχει ένα λογότυπο για όλα τα νησιά, να έχει το δικό του brand. Αυτό δεν μας λέτε? Πρέπει να δει, ναι, το δικό του brand το έχει, αλλά εάν συνάδει με το region brand, που είναι εν προκειμένου το Ionian Island, και το οποίο να είναι κάτω από την ομπρέλα του Greece, μάλιστα, της Ελλάδος, όλο αυτό λειτουργεί αλληλοϋποστηρικτικά. Παράδειγμα, στο Λονδίνο φέτος ευραβεύτηκε το περίπτερο της Ελλάδος, έτσι η Ελλάδα, γιατί είχε τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Έτσι, λοιπόν, γιατί η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα? Διότι σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες είναι ο ασφαλέστερος τουριστικός προορισμός. Εκεί που άλλη φορά στην Αμερική έβγαιναν ταξιδιωτικές οδηγίες, τώρα λένε πηγαίνετε στην Ελλάδα. Τώρα παροτρύνουν τον κόσμο να έρθει στην Ελλάδα. Λοιπόν, δεν πρέπει να ξεφεύγουμε ούτε από την Ελλάδα, που είναι η ομπρέλα μας η γενικότερη, ούτε από αυτά τα Ιόνια νησιά τα οποία, κοιτάξτε, είναι ένα προϊόν τα Ιόνια νησιά, το οποίο τώρα βγήκε, από ήταν στην αφάνεια μέχρι πριν 3 χρόνια. Εκολάγαμε μπροσούρες, δίναμε φυλάδια και ταξιδάκια, μεγάλες κουστοδίες με δημόσιο χρήμα. Και κρυφά και φανερά. Ναι. Λοιπόν, μόλις η νέα περιφερειακή αρχή, η οποία δεν εφεύρε την Πυρίτιδα, έκανε το αυτονόητο. Έκανε digital καμπάνιες με μεγάλα μέσα όπως είναι Google, όπως το CNN, όπως το Travel Channel και με social media, επέτυχε ραγδαία την αναγνωρισιμότητα του προορισμού. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε πειράματα επάνω σε αυτό. Αυτό ήταν το πνεύμα στο οποίο απάντησα και σας είπα, Κυριακή Κοντιορτή, την έχετε, ήδη σας τη στέρνω, πατάω ένα κουμπί και σας έρχεται. Μάλιστα, ωραία, και ωραία. Μπορείτε και να την πείτε και να τη δημοσιεύσετε. Θα τη δημοσιεύσουμε, γιατί είναι ουσιαστικά η απάντηση και η τεκμηρίωση για ποιο λόγο δεν στέκει αυτό το brand έτσι όπως το έκανε το επιμελητήριο. Να ρωτήσω κάτι, επειδή τώρα μας ακούνε... Και ο κύριος Καδαρέσης, αν πραγματικά, και έχω κάθε λόγο να σας πιστέψω και θα το βρω στην εφημερίδα, έκαμε τέτοιες δηλώσεις, έτσι, για έναν κεφαλονί τη γαλιατσά του κτλ. Αυτό θα το... Δεν ξέρω τι θα... Δεν ξέρω, να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να πω μια φράση του Αποστόλου Παύλου. Σοφίστε και ανοείτε σοφιλέτες μεν. Τίποτε άλλο δεν το απαντώ του κυρίου Σκιαδαρέζη, και αν το καταλάβει, το κατάλαβε. Υποθέτω τώρα, κύριε Γαλιατσάτο, ότι δεν έχετε καλό πλαίσιο συνεργασίας. Γιατί έχετε συναντηθεί παρελθοντικά, έτσι δεν είναι? Ακούστε. Με τον κύριο Σκιαδαρέζη, εγώ τον γνώρισα στην εταιρεία τουρισμού Ιωνίων Νήσων. Εκεί τον γνώρισα. Και εντάξει, δεν έχουμε κακές σχέσεις. Έτσι, ουδέποτε και σε πάρα πολλά θέματα συμφωνούμε και λοιπά. Τώρα αυτό με ευνηδιάζει, δηλαδή, τι να σας πω. Εγώ βασικά ήθελα πάρα πολύ... Αυτή η χαρακτηρισμή που κάνει ο κύριος Κιαδαρέσης, τι να σας πω, είναι ελευθερία. Προσπαθώ να μην παρασυρθώ στο επίπεδο του. Να σας πω κάτι, κύριε Γαλιατσάτε. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσετε εδώ. Νομίζω ότι αυτοί οι διχασμοί, Λευκαδίτης, Κερκυραίος, ο Κεφαλονίτης, νομίζω ότι έχουν εκλείψει παρελθοντικά πάνω σε αυτό. Βεβαίως, είμαστε νέα περιφέρεια. Είμαστε νέα περιφέρεια και έτσι λειτουργούμε. Και ακούστε κάτι. Εάν είστε Ρούσια η περιφέρεια και η Λευκάδα σε κάτι, να το ακούσω και να μου πει ο καθένας ό,τι θέλει. Όταν δεν έχουμε κρεβάτια πλέον, έτσι, κύριε Κουνιάκη, και η πελατεία συνεχώς βελτιώνεται,
Ποιος έχει να πει κάτι. Τώρα όμως θα σας πει, για παράδειγμα, αν ήταν εδώ ο κύριος Κιαδαρέσης, επειδή έχουμε μιλήσει παρελθοντικά πολλές φορές, ότι και το επιμελητήριο έχει κάνει δράσεις, έχει φέρει πτήσεις, έχει κάνει συμφωνίες για πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ακτίου, έχει κάνει κρουαζιέρες. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Ένα λεπτό να μου φέρει τα κόντρα. Ο καθένας τσάμπα, τον έχω ακούσει την άλλη φορά που είχαμε συγκέντρωση και ήθελα να τα λέει πως θα έχει κάνει όλο αυτό. Αυτά είναι παραμύθια της Αλιμάς και να τα λέει εκεί που έκανε. Έτσι, όχι σε μένα, να μου πει τα contract που έκαμε, τις υπογραφές που έβαλε, το κύριος που έβαλε κάτω και τα ρίσκα που πήρε. Να μου τα φέρει, να μου τα δείξει. Μάλιστα. Και τότε θα του πω μπράβο, σου βγάζω το καπέλο, κύριε Σκέφερ. Mm-hmm. Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί ξέρω ότι έχετε μια συνάντηση, κύριε Γαλιατσάτε. Αυτή η βούληση του κύριου Σκιαδαρέση να συνεχίσει, να διεκδικήσει το brand, μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την έγκριση της περιφέρειας? Δεν το γνωρίζω, γι' αυτό το ρωτάω. Δεν γίνεται, υπεύθυνη είναι η περιφέρεια. Μάλιστα. Και δεν μπορεί ο καθένας να ακολουθεί τον Νταμ Τυριρή. Έτσι, να το πω απλά, το δικό του χαβά. Δεν μπορεί να παίζει ενώ παιχτής. Δεν του φταίει τίποτα, κανένας προορισμός. Δεν του φταίει σε τίποτα. Τι είναι ο κύριος Κιαδαρέσης, ένας πρόεδρος επιμελητηρίου είναι. Και καλά κάνει και μεγιά του και χαρά και μπράβο του. Αλλά μέχρι εκεί. Ας κάνει καλά αυτά τα οποία απορρέουν εκ των αρμοδιοτήτων του και μετά βλέπουμε και αυτό. Αν του λείπει, αν η λεφτά θα πάσχει από μπραντ, να μας το πει. Και σε τι πάσχει και γιατί πάσχει. Να μας αιτιολογήσει γιατί πρέπει να αλλάξει μανδύα η λεφτάδα. Να μας το αιτιολογήσει επιστημονικά. Ναι. Και πρακτικά, εγώ το αιτιολόγησα, όπως θα δείτε τώρα, ήδη σας έστειλα το εφημερίδιο. Την έχω λάβει, είναι, μόλις μας ήρθε εδώ, είναι 4 σημεία, είναι μια μακροσκελή επιστολή και μάλιστα μου κάνει εντύπωση ότι κάνατε και μια κριτική στην εικαστική αποτύπωση, λέγοντας ότι είναι η εμφάνισή της παραπέμπει 10 χρόνια πίσω και η αισθητική της, και μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί είχε ακουστεί και η κριτική και εδώ στα τοπικά. Εγώ το απάντησα υπεύθυνα με κάποιο σεβασμό και θεσμικά στον κύριο, στο επιμελητήριο. Ναι. Στο επιμελητήριο, για να μην το προσωποποιούμε, μάλιστα απευθύνομαι και σε κάποια κυρία Χαλκιά. Είναι η συνεργάτηδα του έτσι, κύριου. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, και σέβομαι ό,τι και να είναι η κυρία Χαλκιά για τον όνομα του. Μάλιστα. Λοιπόν, απάντησα θεσμικά και τεκμηριωμένα. Έτσι, τεκμηριωμένα. Τώρα για χρήματα, αυτά που ακούω, είναι πρωτοφανή ότι μου ξαναεπέμεινε και τέτοια. Αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς και καλό θα είναι ο κύριος Κιαδαρέσης να τα αποφεύγει αυτά όταν πρόκειται και για μένα ειδικά. Έτσι. Όταν ειδικά πρόκειται για μένα, έτσι πραγματικά, να τα αποφεύγει. Γιατί εγώ δεν παίζω. Ο κύριος Κιαδαρέσης, κύριε Γαλιατσάτο, για να μην υπάρξει παρανόηση, ο κύριος Γαλιατσάτος ισχυρίστηκε χθες στη συνέντευξή του στο ηλεκτρονικό site Λευκάδα Web ότι σας ζήτησε να το κατοχυρώσετε εσείς και θα αναλάμβανε το επιμελητήριο τα έξοδα και αρνηθήκατε. Μα δεν ετέθηκε θέμα εξόδων. Δεν ετέθηκε θέμα ότι αυτό είναι σε βάρος της Λευκάδας και ευρύτερα της περιφέρειας. Έτσι. Και το αιτιολογείτε στην επιστολή σας. Αυτό δεν αποτιμάται σε χρήμα. Αυτή η ζημία δεν αποτιμάται σε χρήμα. Μάλιστα. Και τι θα κοστίσει και πού να πάνε το κατοχύρωση. Δεν κατάχυρωνε αυτά. Αυτό το φοράς και τελείωσε. Είναι ένα καπέλο το οποίο, αν μου επιτρέπετε, που το φοράς και μετά αυτό πηγαίνεις. Έτσι. Λοιπόν, πού θα πάω το κατοχυρώσει. Δεν κατοχυρώνεται πουθενά, δεν είναι εμπορικό σήμα. Μάλιστα. Κύριε Γαλιατσάτε. Αυτά είναι ψεύδι και ψεύδι ο κύριος Κιαδαρέσης μαζί μου. Δεν ξέρω τι κάνει στη Λευκάδα επί τοπίος, δικαίωμά του, αλλά μαζί μου να μην παίζει. Εγώ δεν σηκώνω τέτοια πράγματα, ειλικρινά, και δεν θέλω και δεν το λέω ούτε. Δεν σηκώνω τέτοια γιατί κινούμε με γνώμονα την πρόοδο των πολιτών της περιφέρειας Ιωνίων νήσων ολόκληρης από τα διαπόντια νησιά μέχρι τις Τροφάδες. Έτσι. Mm-hmm. Και δεν έχω άλλα μέσα στο κεφάλι μου τίποτε άλλο. Τώρα και επειδή λοιπόν κινούμε έτσι, δεν καταλαβαίνω Χριστός σε τέτοια θέματα, τέτοιες πατέντες. Και τέτοια σπακαδόρικα πράγματα. Και γι' αυτό μιλάω έτσι σε αυτόν τον τόνο. Μάλιστα. Και ο κύριος Κιαδαρέσης να είναι μαζί μου ιδιαίτερος προσεκτικός. Μάλιστα. Έτσι, εκεί που περνάει είναι να τα λέει αυτά που λέει. Σε μένα δεν περνάνε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γαλιατσάτε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλό σας απόγευμα.